Η επαφή με τη θάλασσα, την αρμύρα και η αγάπη μας για το ψάρεμα μας οδήγησαν να ξεκινήσουμε ένα ταξίδι σε ελληνικές γεύσεις. Βοηθούμενοι από πολλούς ψαράδες φίλους μας, καθώς και από καπεταναίους, με τις φοβερές συνταγές τους, προσφέρουμε ό,τι καλύτερο μας δίνει απλόχερα η επεραντοσύνη της γαλάζιας θάλασσας. Η πρώτη ύλη είναι φρέσκια, όσο πιο απλά μαγειρεμένη γίνεται. Εξάλλου, η φράση που μας εκφράζει είναι «Τα αμέσως πιο φρέσκα κολυμπούν στη θάλασσα». Λιτέρ. Δημιουργία, τέχνη, εργατικότητα. Ανακαινήσεις, κεραμοσκεπές, αλουμίνια, κουφώματα, επενδύσεις πισίνας, γυάλισμα μπανιέρας, παψίματα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 699-458-0938. Σίγουρα το θέμα των ημερών είναι η απώλεια του πολύ Νίκη Λάουντα σε ηλικία μόλις 70 ετών. Ένας μεγάλος οδηγός Φόρμουλα 1 με 3 πρωταθλήματα που δεν εγκατέλειψε ποτέ παρόλο το φοβερό ατύχημα στο Νιούρμπουργκ. Στα θέματα, δοκιμάζουμε το Hyundai i10, ένα από τα οικονομικά και σπιρτόζικα αυτοκίνητα της μικρής κατηγορίας. Θυμόμαστε, λόγω πάλι ποτέ εποχής Ακρόπολης, το Group B και τα θερία που βλέπουμε τότε στα early 80s. Αναπολούμε μια εποχή αυτοκινήτων σχεδιασμένων για την τέρψη του ματιού και όχι μόνο. Και παρουσιάζουμε σπίτια, λέμε τώρα, για όλες τις εποχές, όλα τα εδάφη και όλες τις συνθήκες. Απολαύστε. Hyundai, έχοντας παράδοση στην κατασκευή μικρών αυτοκινήτων πόλης, με την τρίτη ουσιαστικά γενιά του i10, δείχνει στον ανταγωνισμό το τι χρειάζεται ένα τέτοιο αυτοκίνητο, σχεδιαστικά και όχι μόνο. Κάτω από το καπό υπάρχει ο ατμοσφαιρικός 1200 με τους 87 ύπους. Αρκετός για το ελαφρύ αμάξωμα και ζωντανό σε όλο του το φάσμα. Δίνει αξιόλογες επιδόσεις και κατανάλωση γύρω στα 6,5 λίτρα ανά 100 χιλιόμετρα. Η ποιότητα κύλησης του i10 είναι καλή, με την ανάρτηση να μην κουράζει ιδιαίτερα. Ο θόρυβος στο εσωτερικό είναι χαμηλός και συνολικά το πάτημά του θυμίζει μεγαλύτερο αυτοκίνητο.
Οδηγώντας το μικρό της Hyundai, μένεις αρκετά ικανοποιημένος. Είναι μικρό και ευέλικτο, με αρκετά ζωηρό κινητήρα. Εντός πόλης είναι εύκολο και δείχνει να βρίσκεται στο στοιχείο του. Στον επαρχιακό, τα καταφέρνει καλά και δεν σε τρομάζει, με μόνο αρνητικό την έλλειψη αίσθησης από το τιμόνι. Στον αυτοκινητόδρομο είναι εξωπρεπές και θα κάνει άνετα ταξίδια μικρών αποστάσεων. Τα υλικά στο εσωτερικό είναι καλά και ο σχεδιασμός, αν και συντηρητικός, είναι ωραίος και στοχεύει στην εργονομία και την ευκολία χρήσης. Οι χώροι είναι πολύ καλοί για 4 άτομα, παρά τις μικρές διαστάσεις, και το port bagage είναι στα 225 λίτρα, που είναι αξιόλογος αριθμός για την κατηγορία. Στο σύνολό του μπορείς να πεις ότι είναι ένα πολύ καλό και ολοκληρωμένο μικρό πόλις. Μπορεί να μην είναι το πιο high-tech μοντέλο που κυκλοφορεί, αλλά σίγουρα είναι από τα καλύτερα σε οδική συμπεριφορά. Σε κάνει να χαμογελάς πίσω από το τιμόνι του με το πόσο εύκολο και ευχάριστο είναι. Όλα αυτά με ένα πολύ καλό πακέτο εξοπλισμού που διαθέτει ζάντες αλουμινίου, navigation, δισκόφρενα εμπρός και πίσω και ηλεκτρικά παράθυρα σε όλες τις πόρτες, ξεκινώντας από τις 12.190 ευρώ. Ακόμη και σήμερα το Group B θεωρείται σημείο αναφοράς. Σήμερα, μετά από σχεδόν 35 χρόνια, μπορέσαμε να πούμε ότι τα αυτοκίνητα WRC είναι εξίσου γρήγορα με τα Group B, αν και υστερούν πολύ σε ήχο και αρκετά σε θέαμα. Όσοι όμως ήταν τυχεροί να γνωρίσουν από κοντά, μα πολύ κοντά, τα αυτοκίνητα αυτά, ξέρουν καλά ότι η διαφορά δεν είναι απλά η ταχύτητα, αλλά αυτό που καταδίκασε τελικά την κατηγορία αυτή. Του fast to race ή σε απλή ελληνικά, πολύ γρήγορα για να τρέφουν. Αναρτήσεις και λάστιχα ανήκαν να κρατήσουν την ισχύ των επιτροποδοτούμενων στην πλειοψηφία κινητήρων. Άγνωστες λέξεις, το αντιλάγκ και οποιοδήποτε να βοηθά τον οδηγό. Απουσία οποιοδήποτε συστήματος ηλεκτρονικής υποβοήθησης της πρόσφυσης. Πενιχρά φρένα μέσα στις 15 ζάντες στο χώμα και σαν αποκορύφωμα χωρίς υδραυλικό τιμόνι. Μας έχουν μείνει οι εικόνες του νικητή Blockfish με τα χέρια του πληγέ στο Ακρόπολη. Και παραπάνω απ' όλα τα ανύπαρκτα μέτρα ασφαλείας. Οι θεατές πάνω στο δρόμο. Φόρμες, κράνη, καθίσματα, ζώνες σε αεροτεχνικό επίπεδο. Η πυρόσβεση προαιρετική. Οι Γερμανοί ήταν τυπικότατοι και πρόσεχαν την ασφάλεια σε βάρος των κιλών. Οι Ιταλοί, έχοντας κατατροπωθεί ουσιαστικά από Audi και Peugeot, δεν υπολόγιζαν τίποτα. Οι Γάλλοι ήταν κάπου ανάμεσα. Και αυτό καταδίκασε την κατηγορία. Το 1984 σκοτώνεται ο Βέτεκα στην Κορσική με μία 037.
Το 1985, στον ίδιο αγώνα, οι Toivonen Cresto πεθαίνουν σε ένα ατύχημα με την LGS4 που χτύπησε στα βράχια και πήρε φωτιά. Δυστυχώς δεν είχε πυρόσβεση για να είναι κάποια κιλά ελαφρύτερη. Είχαν μεσολαβήσει το ατύχημα με το σοβαρό τραυματισμό του Βάτανεν με το 205 στην Αργεντινή και ένα ατύχημα με θύματα θεατές στην Πορτογαλία. Και τότε ο Ζαν Μαρί Μπαλέστ, πρόεδρος της FIA, κατήργησε την κατηγορία σαν επικίνδυνη, σαν too fast to race. Τα Group Ni, A, B, C ήταν η συνέχεια των Group 1, 2, 3, 4, 5, 6 των 70 που βασιζόντουσαν στις μετατροπές. Στα 80s πήγαμε στον αριθμό καμαρτιών παραγωγής. Το Group B ξεκινούσε από τα 400 ελάχιστο αυτοκίνητα παραγωγής για να κατέβουμε στα 200 και τα κάτω από 10 εξελιγμένα αυτοκίνητα EVO που ήταν και εργοστασιακά στο τέλος. Πολύ χαμηλό κόστος εξέλιξης που την έκανε ουσιαστικά την πιο δημοφιλή κατηγορία πρωτοτύπων ραλί αυτοκινήτων στην ιστορία, με τουλάχιστον 20 μοντέλα να έχουν λογαριστεί. Όλα βέβαια ξεκίνησαν από το τετρακίνητο Audi Quattro που τα σάρωσε όλα. Οι Ιταλοί επέμεναν στα δικίνητα με την εκπληκτική πράγματι 037, αλλά και τα τροφόθηκαν. Μαζί τους ακολουθούσαν και κάποιες άλλες εταιρείες που απευθυνόντουσαν όμως σε ιδιώτες, Opel, Nissan κλπ. Κορυφαίο αυτοκίνητο του Group B σε επιδόσεις το Peugeot 205 Turbo Evo. Σε δύναμη το κοντό Audi Quattro. Σε οδηγησιμότητα το Ford RS 200 που δεν πρόλαβε να εξελιχθεί, όπως άλλωστε και η κορυφαία σε προδιαγραφές Delta S4. Στην Ελλάδα είχαμε τη χαρά να δούμε στο εθνικό μας πρωτάθλημα τα Nissan 240 RS του Θεοφαράκη, το Renault 5 Turbo του Λεωνίδα και βέβαια τα εκπληκτικά Audi Quattro Α1 και Α2 του Τζίγκερ. Ποια είναι τα αυτοκίνητα του Group B? Κυριαρχικά πρώτα και κυρίαρχα τα Audi Quattro Α1 και Α2, το Audi Sport και το Audi S1 με τις φοβερές αεροτομές. Η Lancia 037, η εκπληκτική Lancia S4, το Peugeot 205 Turbo, το εκπληκτικό και επίσης 205 Turbo Evo, το Ford RS 200, το Rover Metro V6 με ατμοσφαιρικό κινητήρα, το Renault 5 Turbo, το Renault 5 Turbo Maxi, η Opel Ascona 400, η Opel Manta 200, το Nissan 240 RS, η Toyota Supra που έτρεξε σε πλεγμένους αγώνες, το Mazda RX-7 που επίσης έτρεξε σε πλεγμένους αγώνες, η Citroën BX, ένα πολύ περίεργο αυτοκίνητο, και βέβαια τα τρία αυτοκίνητα που έχουν κατασκευαστεί για να συμμετέχουν σε αγώνες στις πίστες και μόνο, η Ferrari F40, εκπληκτικό πραγματικά αυτοκίνητο, η Porsche 959, ένα απάβρασμα της τεχνολογίας εκείνης της εποχής, η Ferrari GTO που ήταν πρόλογος της F40, ένα τελείως διαφορετικό αυτοκίνητο, κανείς δεν μπορεί να πει, ένα εκπληκτικό επίσης αυτοκίνητο. Η επαφή με τη θάλασσα, την αρμύρα και η αγάπη μας για το ψάρεμα μας οδήγησαν να ξεκινήσουμε ένα ταξίδι σε ελληνικές γεύσεις. Βοηθούμενοι από πολλούς ψαράδες φίλους μας, καθώς και από καπετανέους με τις φοβερές συνταγές τους, προσφέρουμε ό,τι καλύτερο μας δίνει απλόχερα η επεροντοσύνη της γαλάζιας θάλασσας. Η πρώτη ύλη είναι φρέσκια, όσο πιο απλά μαγειρεμένη γίνεται. Εξάλλου, η φράση που μας εκφράζει είναι «Τα αμέσως πιο φρέσκα κολυμπούν στη θάλασσα». Διτέρ. Δημιουργία, τέχνη, εργατικότητα. Ανακαινήσεις, κεραμοσκεπές, αλουμίνια, κουφώματα, επενδύσεις πισίνας, γυάλισμα μπανιέρας, παψίματα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 699-458-0938. Έφτασε σχεδόν το καλοκαίρι και καιρό για εξορμήσεις.
εξομοίωση κάθε επίπεδου, διάρκειας, δυσκολίας και βέβαια αναζητούμενης περιπέτειας. Κάποιοι προτιμούν τα δύσκολα και εδώ έρχονται expedition vehicles, όπως τα UNICAT, να αντικαταστήσουν το σπίτι σας ακόμη και στους χώρους. Βασίζονται κυρίως σε σασί της MAN και παίζουν σε τετράτροχα και εξάτροχα με ισχύ 350-450 ύπους μέχρι όπου μπορεί να φτάσει κάποιος. Οι ανέσεις και ο εξοπλισμός είναι σε άλλο επίπεδο. Μπορεί κανείς να μιλήσει και μόνο για τις δεξαμενές καθαρού νερού που φτάνουν τα 1500 λίτρα, 1,5 κυβικό. Τα τεπόζιτα καυσίμου ντίζελ που αγγίζουν τα ίδια επίπεδα, χωρίς να υπολογίζει κανείς αυτά της βενζίνης για τη γεννήτρια και τις μοτοσυκλέτες που μπορεί να έχει μαζί του στις βάσεις στο πίσω μέρος. Άξιος αναφοράς, ο αποσυρώμενος πίσω προφυλακτήρας που εξασφαλίζει την ασφάλεια των επιβατικών στην άσφαλτο και την πλήρη κινητικότητα του οχήματος εκτός δρόμου. Η ενέργεια που χρειάζεται παράγεται κυρίως από τελειακά πάντα στην οροφή. Σε περίπτωση ανάγκης, νύχτα ή πυκνή νέφωση, ο κινητήρας φροντίζει να φορτίζει τις μπαταρίες 12-24 και 220 V όταν το όχημα κινείται. Αν το όχημα είναι στάσιμο για μέρες, υπάρχει και η εντελώς αθόρυβη γεννήτρια κρυμμένη κάτω από το αμάξωμα του κοντέινερ. Αυτόματο, συνδεόμενο σύστημα μεσολυνώσης ρυθμίζει τις πιέσεις των ελαστικών ανάλογα με τη χρήση σε συνδυασμό με το περιεχόμενο κομπρεσέρ. Υπάρχουν προεπιλεγμένες ρυθμίσεις για άσφαλτο, άμμο, λάσπη, χιόνι, αλλά και δυνατότητα να επιλέξει ο χρήστης την πίεση που επιθυμεί. Τα οχήματα διαθέτουν υδραυλική ανάρτηση, η οποία σε συνδυασμό με το υδραυλικό σύστημα του κινητήρα μπορεί να κανονίσει το ύφος από το έδαφος για τα δύσκολα εδάφη, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα την άνεση των επιβατών μαζί με τα ρυθμιζόμενα αμορτισέρ, αν είναι δυνατόν. We have the oil filling. We have behind this door, we find the two inverters and chargers. We find four auxiliary chargers for the body batteries. We try to make it as comfortable for a world trip, for a long ride. Therefore, we added sound insulation at the first place, and then we covered the whole dashboard, the walls, the ceiling. Η καμπίνα οδήγησης είναι σημαντικά βελτιωμένη σε σχέση με ένα απλό όχημα της MAN. Δέρμα, αλκαντάρα, μονοτικά υλικά, μπάκετ καθίσματα, ζώνες τριών σημείων και εντελώς νέο πάνελ οργάνων βοηθούν στην επιβατική αίσθηση. Πάνω στο ταμπλό υπάρχουν πηξίδα, GPS και οθόνη για τις περιμετρικές κάμερες που βοηθούν στην κίνηση αλλά και την ασφάλεια της περιμέτρου. Μπορούν εύκολα να αφαιρεθούν για να μην γίνονται αντικείμενο κλοπών. Κατά παραγγελία μπορούν να αλλάξουν πολλά στην καμπίνα, όπως στην περίπτωση που βλέπουμε, η ανοιγόμενη οροφή για να μπορεί ο χρήστης να τραβά φωτογραφίες άωρων ζώων χωρίς να κατεβαίνει από το όχημα. Εσωτερικά και στον χώρο των 30 τουλάχιστον τετραγωνικών μέτρων κυριαρχεί η χρηστικότητα αλλά και η πολυτέλεια τηρουμένων βέβαια των αναλογιών. Υπάρχουν κρεβάτια για 2-8 άτομα ενώ κατά περίπτωση αυτά μπορεί να γίνουν 12. Συνήθως το σαλόνι με αντίστοιχες θέσεις έχει τραπέζι που αποσύρεται για πρόσθετα κρεβάτια ενώ υπάρχει κουζίνα υγραερίου, μεγάλο ψυγείο ρεύματος, μια σειρά από σερβίτσια και κουζινικά ειδικά συσκευασμένα και κατασκευασμένα για σκληρή χρήση, χημική τουαλέτα με μεγάλο ντεμπόζιτο που μπορεί να συνδεθεί με δίκτυο αποχέτευσης, κανονικό ντουζ με ζεστό νερό, δύο συστήματα infotainment στο σαλόνι και τη μεγάλη κρεβατοκάμαρα, τα οποία συνοδεύονται από πίνακες ελέγχου για όλα τα συστήματα του κοντέινερ. Σίγουρα έχουμε να κάνουμε με εξειδικευμένα κάμπερς τα οποία απευθύνονται στους λάτρεις της περιπέτειας και των απομακρυσμένων δυσκολοπρόσιτων σημείων. Γι' αυτό άλλωστε δεν είναι οικονομικά, ξεκινώντας από 300.000 ευρώ καινούργια. Σε αυτή τη τιμή
Μπορώ να πάρω μια Ferrari, αλλά σίγουρα δεν μπορεί να μου προσφέρει την αίσθηση ανεξαρτησίας ενός γιούνικα. Ήταν όλες εκεί. Οι έρωτες των παιδικών μας χρόνων, τα όνειρα των εφηβικών, οι πόθοι των νεανικών. Ντυμένες γιορτινά, έτοιμες να μας υποδεχτούν, να μας φιλέψουν ένα φοντανάκι και κάτι της από ένα λικέρ. Στο ένα pick-up έπαιζε Πουλόπουλο, πιο κάτω άκουγες Olympians και στο αποκορύφωμα, στην Bentley, άκουγες την εκπληκτική φωνή της σκάλας. Μύριζαν καστορέλαιο και Αλφα Ρωμαίο φρένα και λάστιχα από το τελευταίο τατόι, με τις μεσεντές παραδίπλα να μας χοβολούν κανένα γνήσιο δέρμα. Το Triumph είχε μια δόση από μπριγιαντίνη και λούστρο και η Δέλτα υπολείμματα σκόνης από τον Ταρζάν. Τες μέσα νύχτα και κάτι κάτι φορήσα στη μικρή την πλατείτσα που σε γνωρίσα. Κάποιο αγάλμα που μ' είδε με θυμηθήκε και το πόνο μου να ακούσει δεν αρνήθηκε. Μην είσαι τόσο βιαστική και ορεξάτη. Έχω βρεθεί με το τιμόνι παραμάσκαλα και τον τεπιάνω καχυτήτα μες στο μάτι. Ρε δεν το ξανακάνω όσο το βιαγεί. Ποτέ ξανά ποτέ λόγω τιμής. Ρε δεν το ξανακάνω όσο το βιαγεί. Ποτέ ξανά ποτέ ό,τι κι αν πεις. Ρε δεν το ξανακάνω όσο το βιαγεί. Σέλικα, Κορόλα και Στάρλετ απέπνεαν τη δυναμική αξιοπιστία της φίρμας στα σκληρά ελληνικά χώματα και την δυναμία της ακόμη και απέναντι σε αυτό το βαλιτσάκι της Οτομπιάνκη στην όποια μορφή ασφάλτου. Και πριν παίξει το «Δεν το ξανακάνω σε τον Μπιάνκι», η μουσική αλλάζει σε Φρανκ Σινάτρα που συνοδεύεται από τον V8 ήχο του Charger, ενώ λίγο πιο πίσω τα χαρακτηριστικά φώτα σκάνερ του Kit μας φέρνουν στο μυαλό εικόνες απειλετριμένη σειρά ο υπότισης ασφάλτου. Και στο απορρίφωμα Μπαχ από τις εξατμίσεις μιας 9-11 που μόλις κατέφτασε. Καλή διασκέδαση. Fly me to the moon. Let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me. Fill my heart with song. Let me sing for. Hey!
επαφή με τη θάλασσα, την Αρμίδα και η αγάπη μας για το ψάρεμα μας οδήγησαν να ξεκινήσουμε ένα ταξίδι σε ελληνικές γεύσεις. Βοηθούμενοι από πολλούς ψαράδες φίλου μας, καθώς και από καπετανέους με τις φοβερές συνταγές τους, προσφέρουμε ό,τι καλύτερο μας δίνει απλόχερα η επεραντοσύνη της γαλάζιας θάλασσας. Η πρώτη ύλη είναι φρέσκια, όσο πιο απλά μαγειρεμένη γίνεται. Εξάλλου, η φράση που μας εκφράζει είναι «Τα αμέσως πιο φρέσκα κολυμπούν στη θάλασσα». Βιτέρ. Δημιουργία, τέχνη, εργατικότητα. Ανακαινήσεις, κεραμοσκεπές, αλουμίνια, κουφώματα, επενδύσεις πισίνας, γυάλισμα μπανιέρας, παψίματα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 699 458 0938.